Είναι ωραίο, αγαπητοί τηλεθεατές, να ανακαλύπτουμε την ιδιαίτερη εκκλησιαστική παράδοση του κάθε τόπου, να επισκεπτόμαστε διαζώσεις ή έστω τηλεοπτικά ιστορικά μνημεία και να γνωρίζουμε το ποιμαντικό έργο κάθε Μητρόπολης. Έτσι ενισχυόμαστε και αναθαρούμε, γιατί βλέπουμε πως όλα στον τόπο μας αποκαλύπτουν τον ακατάλυτο δεσμό ελληνισμού και ορθοδοξίας. Συνεχίζουμε λοιπόν την γνωριμία μας με την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και Διαπωντίων Νήσων. Εδώ είμαστε στην οδό Καποδιστρίου, από τον μέσα δρόμο είναι η οδός Καποδιστρίου και φτάνει μέχρι την Ιόνιο Ακαδημία και από τον έξω δρόμο από την Καποδιστρίου είναι το Ληστόν. Το Ληστόν είναι το κεντρικότερο σημείο της Κέρκυρας και θα λέγαμε όλες οι δημόσιες τελετές, οι εκκλησιαστικές τελετές, οι λιτανίες του Αγίου, ο επίσημος επιτάφιος Μεγάλης Παρασκευής περνάει από μπροστά από το Ληστόν. Ήθελαν οι Γάλλοι, γιατί αυτό είναι μία απομίμηση ενός δρόμου που υπάρχει στη Γαλλία, έτσι με αυτές τις καμάρες, ήθελαν να το φτάσουν μέχρι την Ιόνιο Ακαδημία, εκεί που είναι το άγαλμα του Καποδίστρια, όπως δεν πρόλαβαν και έμεινε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, έχει μείνει ανέπαφο εκεί στην ιστορία και στο πέρασμα των αιώνων και θα λέγαμε είναι το κέντρο της πόλεως της Κέρκυρας, ονομάζεται Ληστόν. Και ο μέσα δρόμος από το Ληστόν μέχρι πάνω είναι η οδός Καποδιστρίου προς τιμήν του μεγάλου κυβερνήτη του Ιωάννου Καποδίστρια. Η μικρή Πραλατεούλα είναι το Πεντοφάναρο, είναι ένα σημείο αναφοράς για την Κέρκυρα, για συνάντηση των Κερκυραίων για να βρεθούν, για να πάνε στα μαγαζιά ή οπουδήποτε αλλού. Εδώ είναι η πάνω και η κάτω πλατεία. Η πάνω πλατεία έχει δύο χαρακτηριστικά μνημεία. Είναι η Βενετσιάνικη Στέρνα, εκεί το πηγάδι και το άλλο εκεί είναι το μνημείο της Ενώσεως των Ιωνίων Νήσων. Κάτω είναι ένα γήπεδο κρίκετ. Είναι, θα λέγαμε, ένα μοναδικό στην Ελλάδα και παλαιότερα ήταν και η εθνική ομάδα της Ελλάδας. Στην Κέρκυρα φύλαξε ο Θεός και δεν έπεσαν ούτε με σεισμούς, ούτε με καταστροφές, ούτε με βομβαρδισμούς. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κτίρια καινούργια και κτίρια παλιά. Το 43 οι βομβαρδισμοί των Ιταλών, γιατί ήθελαν να φύγουν και να αφήσουν κάτι κακό, θα λέγαμε, κάτι καταστροφικό, σε μερικές συνοικίες της πόλης της Κέρκυρας έριξαν κτίρια. Όμως μερικά έμειναν ανέπαφαν όπως αυτό και κάποια άλλα είναι καινούργια. Έτσι αυτά μέσα συνενώθηκαν και έγιναν, σαν λέγαμε, μία ομάδα μαζί. Γι' αυτό βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας ότι κάποια είναι καινούργια, κάποια είναι παλιά. Και αυτό λόγω αυτού του γεγονότος, ότι οι βομβαρδισμοί του 43 έριξαν πολύ μεγάλα και ιστορικά κτίρια, όμως μείνανε και άλλα τόσα ανέπαφα όπως τα βλέπουμε εδώ στο Ληστόν. Αυτό, ας πούμε, είναι καινούργιο και είναι μέσα στην αγκαλιά των παλιών. Και έτσι δεν υπάρχει μία κακή οπτική εικόνα. Ο κόλπος της Γαρίτσας είναι το πιο διαδεδομένο κομμάτι της Κέρκυρας. Είναι ένα πέταλο
το οποίο κλείνει από τη μία μεριά με το παλαιό φρούριο και από την άλλη από τον ανεμόμυλο. Γαρίτσα βγαίνει από το γάδο ή από τους γαστράδες. Γάδος είναι στην αρχαία Ελλάδα, φτιάχνανε μία σάλτσα από τα εντόστια των ψαριών και επειδή ήταν ψαροχώροι, λένε ότι επικράτησε με αυτή, λόγω αυτής της λέξης. Όπως και οι γαστράδες είναι από τα αγγεία που ήταν τα εργαστήρια, τα αγγειοπλαστικά, γαστράδες και όλα αυτά πήρε το όνομα αυτό η γαρίτσα. Περάσαμε από το παλαιό φρούριο. Είναι, θα λέγαμε, τον παλαιότερο χρόνο η ζωή της Κέρκυρας, η ακρόπολη της Κέρκυρας. Όταν καταστράφηκε η Παλαιόπολη από τον 6ο αιώνα και μετά, μέσα εκεί ήρθαν οι Κερκυραίοι και έφτιαξαν, θα λέγαμε, το κέντρο της πόλεως της Κέρκυρας. Εδώ, να φανταστείτε, στις δύο πλατείες πάνω υπήρχαν σπίτια. Αυτά τα σπίτια έπεσαν και τα έριξαν για να φτιάξουν τα μέσα σπίτια, τα έξω σπίτια και όλο αυτό το κομμάτι εδώ πάνω και κάτω πλατεία ήταν οχυρωματικό έργο για να μπορέσουν να προφυλάγονται και να βλέπουν, να έχουν ορατότητα στη θάλασσα από επιδρομής και από βαρβαρικές επιθέσεις. Το χαρακτηριστικό που έχει το παλαιό φρούριο είναι ότι είναι ο μεγάλος σταυρός πάνω ψηλά και ο ναός του Αγίου Γεωργίου μέσα, ο οποίος είναι αρχαίου ρυθμού, το οποίο πρώτα επί Αγγλοκρατίας ήταν αγγλικανικός ναός και όταν έφυγαν οι Άγγλοι το δόρισαν στην Κέρκυρα και φτιάχτηκε ορθόδοξος ναός. Το τέμπλο του είναι από τον παλαιό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος που είχε και το λείψανο πριν φτιαχτεί ο ναός του Αγίου που είναι τώρα. Είναι ένας μεγάλος ναός ο οποίος έχει μια φοβερή ακουστική. Από δεξιά μας τώρα και κοντά είναι το πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως. Εδώ είναι οι σχολές της, εδώ γίνονται οι συνδιαλέξεις, εδώ γίνονται οι ομιλίες. Εδώ θα λέγαμε είναι όλη η πνευματική ζωή της Μητροπόλεως Κερκύρας. Εδώ είναι ένα κλασικό κτίριο το οποίο στεγάζει το πρώτο γυμνάσιο της Κέρκυρας. Εδώ έχει πάρα πολλά κλασικά κτίρια, δεν είχε πληγεί λόγω των βομβαρδισμών αυτή η περιοχή. Πάμε αριστερά και είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η οποία ονομάστηκε λόγω της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, η οποία γεννήθηκε στην Κέρκυρα όταν υπήρχε η βασιλική οικογένεια. Ευθεία κάτω είναι η κολόνα του Ντούκλα, τη λέμε εδώ στην Κέρκυρα. Ο Ντούκλας ήταν ένας αρμοστής, είχε μια πολύ καλή αρμοστή επί Αγγλοκρατίας. Είναι ευθεία κάτω. Από την αριστερή μας πλευρά είναι η περιοχή Τένις λόγω του γηπέδου του Τένις. Από την άλλη μεριά είναι η οδός Μαρασλή. Γι' αυτό και εδώ είναι το κλασικό κτίριο που λέγεται Μαράζλιο. Ήταν παλαιά το ορφανοτροφείο της Κέρκυρας και τώρα είναι η δημοτική αρχή και οι δημόσιες υπηρεσίες. Είναι από τα δεξιά μας. Προχωράμε ευθεία. Από τα δεξιά μας ο δρόμος είναι η Αλκινό προς τιμήν του βασιλιά Αλκίνο, του βασιλιά που αναφέρεται στον Όμηρο. Και εδώ φαίνεται καθαρά ο κόλπος της Γαρίτσας. Ένας υπέροχος κόλπος που από τη μία μεριά είναι το παλαιό φρούριο και από την άλλη είπαμε είναι η άκρη της περιοχής του Ανεμόμυλου. Ανεμόμυλος γιατί υπήρχε παλαιά ένας ανεμόμυλος και την τελευταία δεκαετία φτιάχτηκε έτσι για να θυμίζει την περιοχή ξανά πάλι εκεί στην άκρη. Εδώ είναι η Γαρίτσα, είναι η περιοχή της Γαρίτσας. Και φεύγοντας από τη Γαρίτσα πάμε στην περιοχή του Ανεμόμυλου και φεύγοντας από το Ανεμόμυλο πάμε στο άλλο προάστιο που είναι το Κανόνι.
Εδώ στη Γαρίτσα έχει δύο ενορίες, είναι η Αγία Τριάδα και η Παναγία των Βλαχερνών, όπως μας είπε και ο πατέρας Θεμιστοκλής, που στον ναό του υπάρχει η Παναγία της Βλαχέρενας. Η Βλαχέρενα για την Κέρκυρα είναι ένα πολύ αγαπημένο όνομα της Παναγίας. Άλλοι λένε ότι βγαίνει από το «Παναγία, βάλε το χέρι σου». Και μετά πάμε στην ενορία του Ανεμομήλου, που είναι η ενορία των τριών μαρτύρων, Σεργίου, Βάκχου και Ιουστίνης. Θα τη δούμε την εκκλησία αυτή. Η εκκλησία αυτή έχει σχέση με την αυματχία της Ναυπάχτου και τη βλέπουμε στο δεξιό μας χέρι. Είναι αυτή η ενορία, είναι η εκκλησία των τριών μαρτύρων, Σεργίου, Βάκχου και Ιουστίνης, που εορτάζει τις 7 Οκτωβρίου. Γιατί εορτάζει όμως και η Αγία Ιουστίνα 7 Οκτωβρίου, αφού στην εκκλησία μας το Ορθόδοξο εορτολόγιο δεν υπάρχει? 7 Οκτωβρίου εορτάζουν οι Καθολικοί την Αγία Ιουστίνα. Έτσι, επειδή ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν είχε να κάνει σχέση με τη θρησκεία και με το δόγμα, πολέμησαν και οι Χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι, και πάρα πολλοί Κερκυραίοι πήγαν σε αυτή την αυμαχία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα προάστιο της Κέρκυρας που λέγεται Κοντόκαλη, προς στιγμή του Κοντόκαλη, που τον έκδαραν ζωντανό αυτόν τότε στην αυμαχία της Ναυπάχτου. Και μην ξεχνάμε, όλα τα λείψανα, τα φέρανε πάλι πίσω και τα ενταφίασαν εδώ πέρα. Και προς τιμήν αυτή της ημέρας, στην ναυμαχία της Νίκης, στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, εκτίστηκε αυτός ο ναός, που είναι ο ναός των Αγίων Τριών Μαρτύρων, Σεργίου, Βάχου και Ιουστίνης. Στα αριστερά μας είναι ένα περίφημο μοναστήρι της Κέρκυρας, η Ιερά Μονή Αγίας Ευφημίας Ανεμομήλου. Και πάμε εδώ, από τα αριστερά μας πάλι είναι το Μόρεπο το λεγόμενο, είναι οι βασιλικές επαύλες, και από τα δεξιά μας είναι μία από τις βυζαντινές βασιλικές, πεντάκλητη, παλαιότερα, σήμερα είναι μονόκλητη, του Ιωβιανού. Είχε κακώς επικρατήσει ότι είναι ο ναός Αγίας Κερκύρας. Όμως ιστορικά αυτό δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, όμως είναι ο ναός της Παναγίας και η βασιλική του Ιωβιανού. Τώρα κάνουμε μία παράκαψη, επειδή σας έφερα από εδώ, για να κάνουμε μία βόρτα προς το κανόνι. Εδώ πάμε στο άλλο προάστιο, λέγεται Φιγαρέτο. Στην αρχαία Κέρκυρα και στη Βυζαντινή Κέρκυρα ήταν τα εργαστήρια της αγγειοπλαστικής, τα εργαστήρια που έφτιαχναν πύληνα αγγεία. Γι' αυτό εδώ πέρα, όπου και να σκάψεις, βρίσκεις αρχαιολογικά ευρήματα και βρίσκεις και ανεκτήμητους θησαυρούς, όπως είναι και το αέτομα που έχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο με το Διόνυσο, το αέτομα της Γοργού και πάρα πολλά άλλα πράγματα, λιμάνια, εργαστήρια με μήτρες πύληνων αγγείων και αγαλμάτων. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή, ονομάζεται Κανόνι. Εδώ έχει το περίφημο μοναστήρι της Παναγίας Κασοπίτρας, είναι που όχι έδωσε φως, αλλά έβαλε βολβούς στα μάτια του παιδιού που άδικα τους έβγαλε ο διοικητής Κέρκυρας, γιατί νόμιζε ότι έκλεψε κάποιο αλεύρι. Και εδώ είναι το μοναστήρι της Παναγίας Κασοπίτρας. Εδώ έχει πάρα πολλά μικρά εξοκλήσια, ενωρία είναι ναός της Αναλήψεως, με το μόνιμο προάστιο της Ανάληψης. Ο εσωτερικός δρόμος που πάμε προς τη Βλαχέρνα του Κανονίου και προς το Ποντικονήσι, και μετά ανεβαίνουμε πιο ψηλά, που είναι η περιοχή που λέγεται Κανόνι, λόγω ενός κανονιού Βυζαντινής προελεύσεως και εποχής. Θα λέγαμε ότι η Κέρκυρα είναι και κάτω από τη γη και πάνω από τη γη ένα σημαντικό μουσείο. Ένα μουσείο όχι μόνο από την αρχαία Ελλάδα και από την Βυζαντινή περίοδο. Εδώ είναι η λίμνη του Χαλκιόπουλου, η λεγόμενη. Η προέκτασή της είναι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Εδώ έδινε ζωή σε πάρα πολλούς ψαράδες. Εδώ είναι νεόδμητη περιοχή, καινούργια κτίρια για να μπορέσει να στεγάσει νέες οικογένειες. Γιατί όπως έχετε καταλάβει και έχετε δει, η Κέρκυρα είναι πυκνοκατοικημένη. Πολλοί άνθρωποι σε ένα μικρό χώρο, θα λέγαμε. Γι' αυτό και έπρεπε να γίνει η προέκταση της πόλεως της Κέρκυρας, και η προέκταση έχει γίνει κυρίως προς τα δύο προάστια, στη Γαρίτσα Ανεμόμηλο Κανόνι και προς το Μαντούκι, εκεί που μένετε. Εδώ είναι ο δρόμος Ναυσικάς προς τιμήν της κόρης του Αλκίνοου, της Ναυσικάς. Είναι η βασίλισσα των Φεάκων που βρήκε τον Οδυσσέα και τον περιέλθαψε και τον περιποιήθηκε σε ένα από τα ταξίδια του, και γίνανε και οι περίφημοι αγώνες με τον Λαοδάμα, που ο Λαοδάμας ήταν ο γιος του Αλκίνοου.
Γι' αυτό και όνομα Ναυσικά και Αρίτη και Αλκίνο στην Κέρκυρα είναι πολύ διαδεδομένα ακόμα και σήμερα. Δίνουν σε αγόρια και κορίτσια αυτό το όνομα προς τιμήν αυτών των μεγάλων ανδρών και γυναικών. Θα λέγαμε ότι η περιοχή από εδώ και κάτω είναι η περιοχή της Παλαιόπολης. Όπως και λέει, όπως λέει και η ίδια η λέξη, είναι η παλαιά πόλη της Κέρκυρας. Και επί ρωμαϊκής εποχής ήταν διαδεδομένη και ανεπτυγμένη αυτή η περιοχή. Είχε περίφημα λουτρά, είχε αγορά, είχε ναούς. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Θα δούμε ένα από τα σπουδαιότερα ψηφιδωτά της Παλαιοπόλεως, θα λέγαμε, ρωμαϊκής εποχής, τα ρωμαϊκά λουτρά. Από τα αριστερά μας ανεβαίνουμε και πάμε στο ναό της Αναλήψεως. Είναι η ενορία της περιοχής, στο μόνιμο προάστιο της Ανάληψης. Από τα δεξιά μας και μέσα είναι το περίφημο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων Στρατιάς. Αυτό το μοναστήρι επήγαιναν νέες κοπέλες οι οποίες δεν είχαν παντρευτεί και έπαιρναν μαζί τους και την περιουσία τους. Εδώ είναι τα ρωμαϊκά λουτρά με το περίφημο ψηφιδωτό. Από αυτή τη μεριά εδώ πάλι περνάμε, εδώ είναι η Βασιλική του Ιωβιανού. Εδώ είναι το περίφημο Μορεπό, τα ανάκτορα του Μορεπό. Εδώ ο δρόμος καταλήγει και πάει προς τον Ανεμόμυλο. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε στο ναό των Αγίων Ιάσονες και Σωσιπάτρου. Είναι ο παλαιότερος και ο μοναδικός βυζαντινός ναός στην Κέρκυρα. Χτισμένος, σας θα πει και ο πατέρας Σπυρίδωνας, εκεί το 1000 ή το 1100. Είναι η τάφη των Αγίων μας, αυτοί που διέδωσαν και κήρυξαν τον Χριστό στην Κέρκυρα, του Αγίου Ιάσονος και του Αγίου Σωσίπατρου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά είστε. Εσείς. Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ είναι ο Άγιος Σωσίπατρος. Άγιος Σωσίπατρος, μάλιστα. Και Άγιος Ιάσονας από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν τις δύο εφαίστειες εικόνες του ναού μας. Είναι ο Άγιος Ιάσονας και ο Άγιος Σωσίπατρος από δεξιά. Είναι εικόνες του Εμμανουήλ Τζάνε, του 1648 είναι οι αγιογραφίες αυτές. Και πηγαίνοντας προς τα μέσα, φεύγοντας από τον Άρθικα και πηγαίνοντας προς το Σολέα, αντικρίζουμε το εικονοστάσι, το οποίο είναι 18ου αιώνος, ρυθμού μπαρόκ. Είναι μεταγενέστερο δηλαδή του ναού, διότι ο ναός είναι χτισμένος περίπου τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι από τους αρχαιότερους ναούς στην Κέρκυρα. Και είναι ο μοναδικός βυζαντινού τύπου ναός. Κάτω ακριβώς από την εικόνα του Χριστού μας υπάρχουν οι τάφοι, ο τάφος του Αγίου Ιάσονος και ο τάφος του Αγίου Σωσιπάτρου, κάτω από την εικόνα της Παναγίας μας, καθώς και τα λείψανά τους, τα οποία φυλάσσονται με βλάβη μέσα στο διακονικό του ναού μας. Η μνήμη των Αγίων τιμάται 29 Απριλίου, συγκαταλέγονται στη χωρία των 70 Αποστόλων, εορτάζουν οι Άγιοι Ιάσονας, Σωσίπατρος, οι Απόστολοι, η Αγία Μάρτης Κερκύρα και οι Άγιοι Επτά Μάρτυρες, οι Εν Κερκύρα Μαρτυρήσαντες. Ο ρυθμός του ναού είναι βυζαντινός, σταυροειδής, εγγεγραμμένος με οκτάπλευρο τρούλο, μετασκευασμένο
τον 17ο αιώνα ο Τρούλος. Σεβαστέ Πατέρα Σπυρίδων, εμείς επειδή ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία μας, που έχουμε παντού Βυζαντινούς ναούς, ψάχνουμε εδώ στην Κέρκυρα να βρούμε τέτοιους ναούς, όμως όπως μας έχουν πει οι καλοί πατέρες που μας συνοδεύουν, ο μοναδικός Βυζαντινός ναός είναι ο ναός τον οποίο εσείς υπηρετείτε. Βέβαια μας εξήγησαν την παράδοση που υπάρχει εδώ. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε ένα περικαλή Βυζαντινό και ιστορικό ναό. Θα θέλαμε να μας πείτε για την ιστορία του, αλλά και για την μαρτυρία του εδώ σήμερα στην σύγχρονη κοινωνία. Ο ναός αυτός βρίσκεται στο προάστιο του Ανεμομήλου, είναι μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης, παλαιάς πόλης, και μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος. Ο ναός αυτός έχει κάτι το ιδιαίτερο, όπως είπατε κι εσείς, είναι ο μοναδικός Βυζαντινός ναός στην Κέρκυρα και χτίστηκε όχι από Κερκυραίους, αλλά από Αττικούς Ιβιωτούς. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από την προχριστιανική κοινωνία, κατεστραμμένα κτίρια εκείνης της εποχής, και κάνανε ένα είδος ανακύκλωσης, φέραν εκείνες τις πέτρες και χτίσαν με εκείνες τον ναό αυτόν εδώ. Ο ναός φυλάσσει, όπως είπαμε και πριν, τα λείψανα των Αγίων Αποστολών Ιάσονος και Σωσιπάτρου. Υπάρχει το τέμπλο, το οποίο είναι, μπορούμε να πούμε, αναγεννησιακού τύπου του 18ου αιώνα και βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία δεν είχε προβλήματα, θα λέγαμε, με τους βαρβάρους ή με τους πολέμους κτλ. Διότι ήταν ένα ψαροχώρι, θα λέγαμε, εκείνη την εποχή και δεν δίναν τόσο βάση στην περιοχή αυτή όλοι οι κατακτητές. Πιο πολύ δίναν σημασία στο κέντρο της πόλης, που γνωρίζετε πολύ καλά πλέον. Και γι' αυτό και δεν είχε σημαντικές φθορές ή προβλήματα. Οι μόνες φθορές που είχε ο ναός ήταν από την υγρασία, από τη φθορά του χρόνου, όπου καταστράφηκαν πολύ σημαντικές τοιχογραφίες εσωτερικά. Με τις τελευταίες ανασκαφές του 1999, στο έδαφος που σηκώθηκε από τους αρχαιολόγους, ανακάλυψαν ένα τεράστιο κημητήριο, θα λέγαμε. Βρέθηκαν πάρα πολλά οστά, τα οποία βέβαια και μεταφέρθηκαν στην άκρη του ναού και ενταφιάστηκαν σε ένα μέρος στην άκρη του ναού, καθαρίστηκε και ανακαλύφθηκε και ένας αρχαίος ναός, προχριστιανικός, ειδωλολατρικός. Πιθανολογείται ότι οι κολόνες που βλέπουμε εντός του ναού ίσως να υπάρχουν από εκείνη την εποχή, να χρησιμοποίησαν δηλαδή και υλικά από εκείνο τον αρχαίο ειδωλολατρικό ναό. Τα αρτοφόρια ήταν μεγάλα εδώ. Τα αρτοφόρια, ναι. Τα βλέπουμε σε ναούς. Τα περνάκουλα λέγονται. Πώς λέγονται? Τα περνάκουλα. Αυτά είναι τα επτανησιακά αρτοφόρια, τα οποία είναι μεγάλα στη μορφή, είναι ξυλόγλυπτα. Θα δείτε με εξαίρετες μικρογραφίες, θα λέγαμε. Κυρίως μπροστά είναι ο Χριστός που βγαίνει μέσα από το Άγιο Ποτήριο, που είναι η πόρτα εκεί. Έχει ιεράρχες συνήθως. Αν είναι ναός του Αγίου Σπυρίδων, βάζουν τον Άγιο Σπυρίδων. Αν δεν είναι, βάζουν τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι πρόσφατα συντηρημένος εδώ με τις ακάματες ενέργειες και φροντίδες του Πατρός Σπυρίδωνος. Είναι το παλαιό αρτοφόριο του ναού. Πολλοί ναοί της Κέρκυρας έχουν κατά μίμηση του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος. Και εδώ, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά, είναι οι τάφοι, οι οποίοι συνεχίζονται και μέχρι μέσα το ιερό, όπως βλέπετε. Είναι η εικόνα της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας, είναι η ανάμνηση της χρονιάς, τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου επειδή υπήρχαν πολλοί βομβαρδισμοί στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, μετέφεραν με λιτανία την Αγία Θεοδόρα σε τούτον εδώ τον ναό και έμεινε περίπου ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Ένα με δύο χρόνια, ναι. Τον Ιανουάριο του 1941 το έφερε ο ιερέας με αυτοκίνητο εδώ το λείψανο και τοποθετήθηκε σε αυτόν τον ναό για να προστατευτεί το λείψανο. Ήταν στο Μητροπολιτικό Ναό, που ένα μεγάλο κομμάτι του Μητροπολιτικού Ναού καταστράφηκε.
Και ήρθε το Λείψανο εδώ και μετά με τιμές πάλι, με άγημα, το μετέφεραν πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό. Και για να θυμάται ο Κερκυραίος αυτή τη μεταφορά της Αγίας, εφτιάχτηκε αυτή η εικόνα που φαίνεται το Λείψανο της Αγίας στην παλαιά της Λάρνακα. Και γίνεται το παιδί Κυριακή της Ορθοδοξίας, με αυτή την εικόνα γίνεται η Λιτανία την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ο Κερκυραίος του αρέσει να ζει με τις ενθυμίσεις αυτές και με τα... Είστε γεμάτο παραδόσεις εδώ. Ναι, του αρέσει να θυμάται τι έγινε, δεν θέλει να τα ξεχνάει αυτά τα πράγματα. Πολύ καλά κάνει. Και με μικρά αντικείμενα ή μεγάλα αντικείμενα ή μεγάλες κατασκευές θέλει να θυμάται όλα τα γεγονότα αυτά. Πολύ σοφό είναι αυτό. Αυτή είναι μια κλασική κερκυραϊκή ανάσταση. Αν δούμε από την πίσω μεριά, θα δούμε ότι είναι η Ανάσταση του Χριστού στον τύπο που κρατάει τη σημαία, το Λάβαρο, το οποίο άλλοι νομίζουν ότι είναι από την Ιταλική τεχνοτροπία, ενώ δεν είναι έτσι. Αν δούμε το Ναό της Αναστάσεως, τέτοια Ανάσταση έχει, τέτοια εικονογράφηση έχει. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό. Και από την πίσω μεριά ή βάζουμε την Παναγία, γιατί είπαμε ότι η Παναγία συμμετέχει στην Ανάσταση και στη ζωή της Εκκλησίας. Παράδειγμα, το αγιορείτικο τοπικό, και η Κέρκυρα έχει πολύ αγιορείτικο και κοσμοπολιτικό τοπικό, ή τον Άγιο, το τιμόμενο της εκάστοτε εκκλησίας. Εδώ έγινε η Αγία Θεοδώρα γιατί είναι μια εικόνα η οποία μπορεί να μεταφερθεί την ημέρα της Κυριακής Ορθοδοξίας και λιτανεύεται. Αλλά είναι μια καθαρά κερκυραϊκή τυπική εικόνα της Αναστάσεως. Γιατί θέλω να σας το πω αυτό, ότι την Κυριακή του Πάστα, την τελετή της Αναστάσεως, το Μέγα Σάββατο το βράδυ, εδώ στην Κέρκυρα δεν βγαίνει το Λάβαρο της Αναστάσεως. Βγαίνουν τέτοιου τύπου εικόνες, σαν λάβαρο, το οποίο μπαίνουν ξύλα στις τρύπες και το κρατάνε οι άνθρωποι και είναι τύπου εικόνας, λιτανευτική εικόνα. Δεν βγαίνει, δεν έχουμε λάβαρα Αναστάσεως εδώ πέρα. Τα λάβαρα, τα Αναστάσιμα, είναι τα φλάμπορα αυτά που είδαμε στο Ναό των Αγίων Πάντων. Αυτά είναι το καθαρό Αναστάσιμο αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείται όλη αυτή την περίοδο. Και αντί για λάβαρα έχουμε εικόνες Αναστάσεως, που τους λέμε Αναστάσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι στην Κέρκυρα έχουμε βενετσιάνικα και ιταλικής προελεύσεως έθιμα. Όμως αυτό είναι καθόλου λάθος και σφαλμένο. Τα τυπικά που κρατάει η Κέρκυρα είναι κυρίως από το Άγιο Όρος, αγιορείτικα και κωνσταντινοπολίτικα. Και αυτό υπάρχουν και αποδείξεις και παραδείγματα, διότι βλέπουμε όπως τα τυπικά, τα λειτουργικά έχει τα Ιεροσόλυμα, έχουν τα Ιεροσόλυμα και οι ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα τηρούμε εμείς εδώ. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και μερικοί νομίζουν ότι που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα και οι ιερείς και λαϊκοί ότι είναι φράγκικα, βενετσιάνικα, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι καθαρά, ορθόδοξα, από το Άγιο Όρος και από την Κωνσταντινούπολη τυπικά. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε για να ακουστεί και στην 4 έξω και να το μάθουν οι άνθρωποι ότι έτσι είναι τα πράγματα, επειδή αγαπάτε την παράδοση εσείς. Έχετε λάβει αυτή την παράδοση από τους πατέρες, από τους... Δεν είναι ιδιαίτερα τυπικά. Ούτε Ιταλογενή, ούτε Φράγκικα. Να φανταστείτε ότι οι ίδιοι Ορθόδοξοι Κερκυραίοι και ο κλήρος και ο λαός, για να μπορέσουν να κρατήσουν την πίστη ανώθευτη και ζωντανή, στην θέση του επισκόπου δημιούργησαν τη θέση του πρωτοπαπά. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη... ορθή πίστη, χωρίς στοιχεία παπικά, χωρίς καθολικά. Άσχετα αν ζούμε ειρηνικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Όχι επειδή μας το επιβάλλει κάποιος, αλλά αυτό λέει η συνείδησή μας. Δεν μπορώ επειδή είσαι καθολικός να σε πτήσω στα μούτρα και να σε διώγνω. Θα σου πω ότι καλημέρα. Μπορεί να είναι και συγγενείς μας. Υπάρχουν μεικτοί γάμοι. Τι θα κάνεις, θα τους διώξεις από τη ζωή σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως. Με αυτά τα τυπικά, με όλες αυτές τις ενέργειες και διαδικασίες, έμεινε η πίστη μας ανώθευτη, ζωντανή, πραγματική και αληθινή. Και ευχόμαστε να μείνει στους αιώνες. Αμήν, αμήν, αμήν. Στους αιώνες των αιών. Αμήν.
Αυτά ήταν τα βημόθυρα του ναού μας, δεξιά και αριστερά βρισκόταν, αλλά όπως σας είπα και πριν, η υγρασία δυστυχώς κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα των εικόνων. Γι' αυτό και η αρχαιολογική υπηρεσία αποφάσισε να τις κρεμάσει στον τοίχο για να μπορέσει να τις διαφυλάξει από την υγρασία. Έγινε μια συντήρηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω και ούτε μπορούν να παρέμβουν περισσότερο. Είναι του Δαμασκηνού, είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Δαμασκηνός στα δεξιά μας, όπως βλέπουμε. Ο Άγιος Αρσένιος είναι κομμάτι τείχου, το οποίο το έκοψαν από τον τείχο και το μετέφεραν και το έβαλαν εκεί, επίσης για να το διαφυλάξουν την υγρασία, γιατί όπως μπορείτε να δείτε, ήδη έχει και εκείνο κάποιες φθορές. Σημαντική είναι η τοιχογραφία, η οποία μας δείχνει ότι είναι του 10ου προς 11ου αιώνα, γιατί έχει πολύ απλά κελιτά σχήματα, μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια και πολύ σοβαρό και εκφραστικό ύφος του Αγίου και του εκάστοτε Αγίου τότε που ζωγράφησε. Πίσω μας, θα δούμε πίσω στον Άρθικα, υπάρχουν κάποια χτυπήματα επάνω στον τοίχο. Δεν είναι από βαρβάρους, όπως έχουμε δει σε πολλά μοναστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα ή σε εκκλησίες. Αυτό έγινε διότι επειδή υπήρχε ακριβώς πρόβλημα υγρασίας, χτυπούσαν της τοιχογραφής του στίχους για να κολλήσει ο σοφάς. Αυτό το ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κάτω από σοφά. Δηλαδή, το μόνο που μπόρεσαν να διαφυλάξουν είναι αυτή η τοιχογραφία που βλέπουμε εκεί και κάποιες άλλες μικρότερες που θα δούμε αργότερα. Και οι στοιχόμενοι στον ναό, είδαμε κάποια παράδειγματα του χρόνου έξω. Πιθανολογείται ότι υπήρχαν ολόσωμοι άγιοι, άσονας και σωσίπατρος, δεξιά και αριστερά της εισόδου του ναού. Δεν είμαστε βέβαιοι, γιατί έχει μείνει, όπως είδατε, μόνο ένα τμήμα του κεφαλιού της μιας τοιχογραφίας μόνο, αλλά αυτό είναι το μόνο που πιθανολογείται, ότι ήταν κάπως έτσι επιζωγραφισμένος ο ναός εξωτερικά. Ο ναός είναι προσκυνηματικός. Είναι το μικρό προσκύνημα, όπως λέμε. Έγινε προσκυνηματικός από το 2010, Οι γιορτές που γίνονται είναι 29 Απριλίου, 28 Απριλίου, όπου γίνεται από το 2011 η λιτανία, η περιφορά των λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος των Αγίων Αποστόλων πέριξ της περιοχής. Κάθε Χριστούγεννα, επειδή γίνονται πολλά μυστήρια στο ναό, αρκετά μυστήρια, γίνονται πολλές βαπτίσεις επίσης και έχουμε δημιουργήσει μια εκδήλωση νεοφωτίστων, όπως την έχουμε ονομάσει, όπου εδώ, τελευταία Κυριακή των Χριστουγέννων, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος έρχεται και εκείνος και ευλογεί αυτή την προσπάθεια. Έρχονται οι γονείς με τους κουμπάρους, θα λέγαμε, τους νονούς. Φέρνουν τα παιδιά, προετοιμάζονται και οι γονείς και οι νονοί. Συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, κοινωνούν μαζί με τα παιδάκια τους. Και ύστερα έχουμε κάποιες μικρές εκδηλώσεις εορταστικές για τα παιδάκια, κάποια δωράκια που δίνουμε. Και περνάμε λίγες ώρες ευχάριστα έτσι, για την έλευση των Χριστουγέννων. Γελική χαμογέλα. Θες να πούμε το πατέρι μόνο, αγάπη μου. Μπράβο. Θες να πούμε. Ο πατέρι μου. Ο έντης. Πιο δυνατά. Αγιαστήτω. Το όνομά σου. Ελθέτω. Η βασίλεια σου. Και μη είσαι ενέγγις. Ημάς πρέμον. Αλλά ρίσε ημάς. Με το πολύ ρο. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήρθατε και στο ναό μας. Εμείς ευχαριστούμε. Και προσκυνήσατε για τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων Ιάσου Σωσιπάτρου, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι δίδαξαν μάλιστα και τον χριστιανισμό στην Κέρκυρα, οι οποίοι ήρθαν τον πρώτο αιώνα. Και χάρη σε αυτούς οφείλουμε το ότι είμαστε χριστιανοί. Εμείς οι Κερκυραίοι. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Προσεύχεστε. Σας ευλογεί ο Θεός. Σας ευλογεί ο Θεός.
Να είστε καλά. 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 Την ευχή σας. Εδώ είναι η Γαρίτσα, από τα αριστερά μας είναι το Άλσος της Γαρίτσας, το περίφημο Άλσος της Γαρίτσας. Είναι μία όαση, το αγαπάμε ιδιαιτέρως. Εδώ μικροί και μεγάλοι κάνουμε μπάνιο το καλοκαίρι στα αριστερά μας. Παλαιότερα ήταν βρώμικα τα νερά, αλλά με το βιολογικό και με όλες τις ενέργειες αυτές έχει καθαριστεί ο κόλπος της Γαρίτσας όπως έπρεπε να έχει γίνει. Εδώ μπαίνουμε στη Γαρίτσα. Εδώ από τα αριστερά μας θα δούμε είναι το εργοστάσιο του Δεσίλα, μια βιομηχανική μεγάλη ζώνη της δεκαετίας κυρίως του 70 και της αρχές του 80 επεξεργασίας ούτης, λινού και κάναβης. Εδώ είναι η Γαρίτσα. Είναι το κέντρο της Γαρίτσας, ένα από τα 3-4 προάστια που έχει η πόλη της Κέρκυρας. Εδώ είναι και η γειτονιά μου, θα λέγαμε. Εδώ μεγάλωσα, εδώ είναι η ενορία μας. Εδώ δίπλα είναι ο ναός πρώτος του Αγίου Νικολάου των Ξένων και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βλαχέρνας. Εδώ πανηγυρίζει τις 2 Ιουλίου, 3 γεγονότα. Το πρώτο είναι η έβρεση μιας εικόνας στο 18ο αιώνα στα δίχτυα ενός Αρταβάνη ολογόμενου, επώνυμο δηλαδή, Δημήτριο Αρταβάνη, στα δίχτυα του στη Γαρίτσα. Γιορτάζει τις 2 Ιουλίου την κατάθεση της Δήμιας Αισθήτως. Και ένα θαύμα που έγινε το 1675 από την Παναγία τη Δημοσιάνα, δηλαδή την πρώτη εικόνα του προαστίου που πίσω έχει τον Άγιο Νικόλαο, έσωσε την Κέρκυρα από την Πανούκλα, έσωσε το προάστιο από την Πανούκλα. Δίπλα είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου των Ξένων. Είναι ο ναός ο οποίος για 12 χρόνια φιλοξένησε το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, πριν κτιστεί ο ναός που βρίσκεται αποτεθεσαφρισμένο το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα. Και ονομάζεται τον Ξένων γιατί όταν ήρθαν επί Τουρκοκρατίας οι Παργινοί και οι Σουλιώτες τον έκαναν δικό τους ναό, ναό στον οποίο έκαναν όλες τις τελετές, βαπτίσια, γάμους, κηδείες, καθώς και επίσης και εκκλησιαζόταν. Εδώ από τα αριστερά μας είναι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και προχωράμε για να πάμε και έχει δύο δρόμους, δύο ακτίνες. Είναι η Εθνική Λευκύμης και η Εθνική Πέλεκας Παλαιοκαστρίτσας. Εμείς θα πάρουμε την Εθνική Λευκύμης για να μας πάει στον πρώην Δήμο Αχιλλείων και να πάμε στο χωριό Κοινοπιάστες που είναι ένα ιερό εισηγαστήριο της Αγίας Παρασκευής των Κοινοπιαστών. Ενώνει την πόλη με τις δύο αυτές εθνικές οδούς. Λίγο πριν βραδιάσει φτάνουμε στον επόμενο προορισμό μας, το Ιερό Ησυχαστήριο της Αγίας Παρασκευής Κοινοπιαστών. Αλλά οι αδελφές, παρά το περασμένο της ώρας, μας περιμένουν και πρόθυμα μας ξεναγούν.
τα σπίτια είναι πολύ ροζ, κόκκινα. Αυτά είναι, είναι αυτό το παραδοσιακό το χρώμα. Και οι εκκλησίες. Εδώ είναι το χωριό κοινοπιάστης, δηλαδή. Κοινοπιάστες, ναι. Δόξα τω Θεώ, πολύ χαίρομαι. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και πάλι. Εγώ τι να σας πω, μου δώσατε τώρα πραγματικά, νιώθω τα χρόνια που ζήσαμε μαζί στη Γκοζάνη, με τη μαμά, με τον μπαμπά, με τον παππού. Έχετε τα σέβη από όλους. Με τον πατέρα Χριστόφορο, με τον πατέρα Βασίλειο. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα. Στον αγώνα, στον αγώνα. Δίχως αγώνα δεν θα περιμένουμε παράδεισο. Έτσι ακριβώς. Και εδώ και δύο να δουλεύουμε δίες και παράδεισος, όχι και εδώ και στην άλλη ζωή. Εγώ τους λέω πολλές φορές το οικόπεδο του παραδείσου είναι πολύ ακριβό. Το αγοράζουμε και το χτίζουμε με τις αρετές μας και με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι. Και όταν φτάσουμε λίγο στην οροφή, μας καλεί ο Κύριος και απολαμβάνουμε τους σκόπους μας. Αυτός είναι ο σκοπός όλων των ανθρώπων του επί της γης, αυτοί που έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Να σας δώσουμε ένα κεράκι να ανάψετε στην Αγία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσω ή να κράσωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε. Της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Ιωσήφ του Σαμάκου, που είναι στις, του Κριτός, που είναι στις Άκυνθο. Εδώ είναι 4 αιώνες το χέρι της Αγίας, κοντά 2.000 χρόνια, τα 490 Χριστό. Μυροβλίζει. Έχουμε την τιμή και την ευλογία να έχουμε τη δεξιά χέρα της Αγίας Παρασκευής εδώ. Είναι περίπου 4 αιώνες, αλλά έχουμε και την τιμή και την ευλογία τη δεξιά χείρα του Αγίου Ιωσήφ, του Υγιασμένου του Κρητός, 300 χρόνια. Μεγάλη ευλογία για τη Μονή μας και για όλο τον κόσμο και τους ευσεβείς που επισκέπτονται τη Μονή, γιατί παίρνουν μεγάλη ευλογία και χάρη από τα Ιερά Λείψανα. Στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας που βρισκόμαστε, συνεχώς θαυμάζουμε τα έργα της πίστεως των ανθρώπων, αλλά και συνεχώς βρισκόμαστε σε προσκυνήματα τα οποία φυλάτουν την πόλη της Κερκύρας αλλά και όλο το νησί, προσκυνήματα τα οποία ελκύουν ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να προσκυνήσουν, εκτός από τον Μεγάλο Άγιο της Κερκύρας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, την Αγία Θεοδώρα. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα άλλο προσκύνημα, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής του Κοινοπιάστες, και έχουμε την μεγάλη ευλογία να έχουμε κοντά μας την γερόντισσα της Ιεράς Μονής,
την γερόντισσα Νυμφοδόρα, η οποία με πολύ χαρά μας δέχθηκε στο μοναστήρι. Ήρθαμε στον ναό της Αγίας Παρασκευής, προσκυνήσαμε και θα την παρακαλούσαμε να μας πει την ιστορία της μονής, αλλά και να μας μιλήσει για το λείψανο της Αγίας Παρασκευής, την δεξιά χείρα της Αγίας, η οποία φυλάσσεται εδώ στο μοναστήρι. Γερόντισσα, την ευχή σας, σας ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε να ακούσουμε το λόγο σας. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στη μονή μας, μεγάλη μας τιμή και χαρά. Το ιερόγειο εκαστήριο εδώ της Αγίας Παρασκευής χρονολογείται από το 1571. Τότε το πήρε ένας μοναχός, Μιχαήλ Γκουργανής, ο οποίος το είχε αναλάβει, ήταν ιδιωτικό το εκκλησάκι και το είχε παραλύσει σαν πρωτοπαπάς την εποχή εκείνη από την αιγίδα της Κωνσταντινοπόλεως, που τότε δεν υπήρχε διοίκηση έτσι, με αρχιερατική και ήταν πρωτοπαπάδες, και είχε αναλάβει αυτό το εκκλησάκι. Το είχε αναστηλώσει από τον πατέρα Μιχαήλ Γκούργαρη, το παραλαβαίνει ο πατέρας Χριστόφορος Μαζαράκης και κάνει μία μικρή συνοδεία ανδρική. Το 1834 μετετράπη έγινε οικείο. Ήθελε η χάρη στον Θεό και η Αγία να υπηρετούν τον Κύριο και την Αγία μοναχές. Ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπερλαμπρό το της Αγνίας σου, ο Γαβρίλ κατά πλάγης εγώ ασυθεωτόκε ποιοσι εγκόμιο προς αγάγω επαξίω τη δε ονομάσωσεν απορώ και εξιστάμε διός προσετάγει βόση χαίρε η και χαρή το μέλη την σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε την ομώνυμο σου πίστη εις κατοικία και κλήρωσε Παρασκευή αθρηφόρε όθεν προχέ ισιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Το λείψανο λοιπόν ο τότε Χριστόφορος Μαζαράκης είχε πνευματικό ένα γέροντα του Αγίου Όρους, ο οποίος κατά οικονομία Θεών και με τις προβλήσεις της Αγίας του έδωσε τη δεξιά χείρα να την έχουν εδώ, επειδή το ονομαζόταν και ο ναός της Αγίας Παρασκευής, του έδωσε τη δεξιά χείρα που βρίσκεται εδώ περίπου 4 αιώνες θα έλεγα. Και το δεξιά χείρα του Αγίου Σύφ είχε επισκεφτεί τότε με την τροποκρατία από οι κριτικοί για να διασώσουν τα όσα και τα ιερά να τα φέρουν προς τη Δύση. Το λείψανο του Αγίου Σύφ το είχαν πάρει στη Ζάκηθα, στο νησί εκεί. Οπότε είχε μια επικοινωνία με ένα ανδρικό μοναστήρι του Παντοκάτορος, με αρκετούς μοναχούς, και ήταν πολύ γνωστός ο γέροντας Χριστόφορος με τον γέροντα εκεί και του έδωσε ένα τεμάχιο τη δεξιά χείρα του Αγίου Σύφ του Κρητός. Που και αυτό κατά οικονομία Θεού ήθελε και ο Άγιος να έρθει εδώ να γιάζει και το χώρο και τον τόπο και εμάς εδώ τους αναξίους. Τον γριτώτε το γόνο και Ζακύθου το καύχημα, τον πατέρο κλαίος και δόξαν Ιωσήφ τον αηδήμο. Τιμήσομεν εν ύμνηση πίστη, ουδόξια ρήτω η τρίας, ετοιμήσα το σκήνος, δια σώσα σαφθόρο, δόξα το Αγία Σάντι, δόξα το σε Στεφανό Σάντι, δόξα το αναδείξαντι φρούρο και αμυστό πιστής
ιατρό της κάμνωση. Έχουμε και πολλά άλλα λείψανα, την Αγία Νυφοδόρα, του Αγίου Παρθενίου, του Αγίου Νικολάου, έχουμε του Αγίου Τρίφωνος, έχουμε της Αγίας Άνης και πολλά άλλα μικρολείψανα τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο του μοναστηριού. Υπάρχει ένα παρακλήσιο και τα έχουμε εκεί πέρα και με όταν έχουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε, να μας βοηθήσουν οι Άγιοι, κάθε αδελφή επισκέφτεται αυτό το κλεισάκι με τα λείψανα και εκεί πραγματικά πάμε φορτωμένες με προβλήματα, αλλά φεύγουμε ανανεωμένες και με πολύ χαρά και με πολύ αισιοδοξία στην πίστη μας. Πείτε μας, Γερόντισσα, έχετε τακτικά θεία λειτουργία, λειτουργεί το μοναστήρι τις Κυριακές, έρχονται κόσμος, προσκυνητές στο μοναστήρι? Επειδή είμαστε πολύ κοντά στο χωριό και είναι και ιερομόναχος ο πατήρ Χρυσόστομος, είναι και πνευματικός μας, επισκεφτόμαστε εδώ κοντά στην Ενωρία, αλλά καθημερινές μεγάλες γιορτές, σαν τα λίτουργο, τώρα όλο τη Μεγάλη Σαρακοστή, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο έχουμε καθημερινές ακολουθίες. Και ο κόσμος έρχεται εδώ πέρα, παρακολουθεί με προβλήματα, με οικογενειακά, ατομικά. Παρακαλούν το Θεό, την Παναγία και την Αγία Παρασκευή να τους ελευθερώσει από αυτά τα προβλήματα. Φεύγουν ανανεωμένοι και έρχονται μετά και μας λένε ότι αυτό το θαύμα μου έκανε η Αγία Παρασκευή. Και χαιρόμαστε και εμείς, τη χαρά τους τη νιώθουμε και εμείς μεγάλη χαρά. Και το πρόβλημά τους γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Ότι η πίστη μας, όταν αγαπάμε τον Θεό, αγαπάμε και τον συνάνθρωπο. Και νομίζω ότι η δική μας αποστολή είναι να προσευχόμαστε πρώτα για τον αδερφό μας και τελευταία για τον εαυτό μας. Αυτό το πρόγραμμα τηρεί το μοναστήρι μας. Δίπλα στο τέμπλο Γερόντισσα έχετε την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, στην οποία βλέπουμε πάνω πολλά αφιερώματα. Σίγουρα η Αγία κάνει θαύματα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο χαρακτηριστικό να μας αναφέρετε. Είμαι από το 1960 στο μοναστήρι. Με έχει διδάξει πραγματικά με τα ζωντανά θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει. Που οι πιστοί άνθρωποι έρχονται και μας τα λένε και τα γράφουν βέβαια. Είναι καταρχήν έχει το χάρισμα, είναι γιατρός, οφθαλμίατρος, της ψυχής πρώτα και μετά του σώματος. Αυτό το χάρισμα. Τεκνοποίηση. Πάρα πολλά παιδιά, δεκάδες παιδιά, τα οποία η επιστήμη τους τα έχει αποκλείσει. Αλλά τα δύνατα της ανθρώπης είναι δυνατά στο Θεό. Και με τις πρεβείς Αγίες, γιατί και η Αγία Παρασκευή είναι μέσω προσευχής, και έχει αυτό το χάρισμα για τα παιδιά. Εδώ η Αγία Παρασκευή παρουσιάζεται, όπως και μέσα στα κελιά, και πάρα πολλοί κόσμος τη βλέπουν να ανεβαίνει την ανηφόρα ή να περνάει και να γυρίζει μέσα στο περίβολο της Μονής. Και μας λένε, ήρθε μια καινούργια μοναχή, πολύ χαιρόμαστε. Πού την είδατε? Τώρα, πήγαινε πίσω από τα κοιλιά εδώ. Όχι παιδί μου, δεν έχουμε καμία. Και καταξιώθηκες, λέω, και βλέπεις την Αγία. Και μέσα στην εκκλησία τη βλέπουν την Αγία Παρασκευή και πάνω στο βουνό να περπατάει μπροστά. Και μάλιστα η αδερφή Ευπραξία, καλή τη ώρα, μαζεύαμε ελιές στον Ελαιώνα και έρχονταν και μας έφερνε ένα τσάι, γιατί είναι πάρα πολύ κρύο, μέσα στις 11-12 η ώρα, και μας λέει, μπροστά είναι μια μοναχή, θες και σας βοήθησε? Όχι, της λέμε. Α, μια δύνατη ήρθε εδώ. Εκατέβαινε, λέει, από πάνω από εσάς, λέει. Όχι, δεν την είδαμε. Δεν την είδαμε, της λέω, αδερφή, η πραξία. Και μετά μια και εξαφανίστηκε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν για την Αγία Παρασκευή, πάρα πολλά θαύματα. Η μητέρα σας εδώ επισκεφτόταν με την κυρία Βασιλική Τσοπλή στις 26 Ιουλίου για να μας βοηθήσει για το πανηγύρι. Η μητέρα σας κοιμόταν σε ένα κελί δίπλα, η Βασιλική με την κόρη της. Η Κωνσταντίνα που ήταν 13-14 χρονών σηκώθηκε και βλέπει μία μοναχή, πολύ αδύνατη, πάρα πολύ, και προσευχόταν στην Παναγία. Η μοναχή αυτή υψηλή, που αδύνατη που και πολύ όμορφη μας είπε, γύρισε προφήτ. Το πρόσωπο της χαμογέλασε και έφυγε. Άφησε άρετη ευωδία. Και σας λέω χειροπιαστά πράγματα, διότι είναι η μαμά σας, η αδερφή Άννα και η κυρία Βασιλική, η οποία ήρθαν και μας χτυπήσαν τα κελιά, να πάμε γρήγορα να
απολαύσουμε την ευωδία την οποία άφησε εκεί η μοναχή. Η μητέρα σας επισκέφθηκε πάρα πολλές φορές το ησυχαστήριο εδώ. Μας βοήθησε πάρα πολλά και η αδερφή Άννα. Και νιώθουμε πραγματικά την Αγία Τριάδα, το μοναστήρι σας με το ησυχαστήριο, σαν να είμαστε μια οικογένεια. Γιατί και ο μακαριστός νεόφυτος, ο παππούς, ο οποίος ήταν ένας άγιος άνθρωπος και μου είπε εμένα προσωπικά ότι θα έρθουν πολλές μοναχές και μία από εδώ από την Κοζάνη. Και πραγματοποιήθηκε τα λόγια του γερόντα, τα προφητικά λόγια του γερόντα. Όλα αυτά οι γερόντες που μας είπατε μας διδάσκουν πραγματικά. Βλέπουμε την πίστη σας, τη δική σας, των μοναχών εδώ που ζείτε στο μοναστήρι αυτό. Το ότι τα πάντα τα αφήνετε στη χάρη της Αγίας και αυτήν όντως έρχεται και σας βοηθάει. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και εμείς τη χάρη της Αγίας Παρασκευής και μέσω ημών και όλοι οι αγαπητοί τηλεθεατές της 4Ε να γνωρίσουν το μοναστήρι σας, να πάρουν και αυτή τη χάρη της Αγίας Παρασκευής. Θέλουμε ταπεινά να σας ευχαριστήσουμε, να μας επιτρέψετε μία μικρή ευλογία να σας δώσουμε για το μοναστήρι, για να μας θυμάστε και να εύχεστε στην Αγία και για το καλό του καναλιού της 4Ε, όσων υπηρετούν στο κανάλι, αλλά και των τηλεθεατών. Τιμή μας και χαρά μας που μας φέρετε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Και το κανάλι σας 4Ε πραγματικά που είναι μια αστέρευτη πηγή για τη σημερινή εποχή. Αυτό το κανάλι βοηθάει μεγάλο ποσοστό ψυχές ανθρώπων. Και εύχομαι να διατηρηθεί μέχρι τη συντελεία του αιώνα, στην Πεντεδευτέρα Παρουσία. Γιατί το έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας. Αναχωρώντας από το Ιερό Ησυχαστήριο της Αγίας Παρασκευής Κοινοπιαστών, δοξάζουμε το Θεό για την ύπαρξή Του και ευχόμαστε να αποτελεί πάντοτε ένα απάνεμο λιμάνι και ένα πνευματικό καταφύγιο του νησιού.